Σας καλωσορίζω και προφανώς τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη, όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, καλωσορίζω και τους Δημοτικούς Πρόεδρους και τους πολίτες. Το πιο τραγικό που βιώσαμε ήταν αυτοί οι πέντε άνθρωποι από αυτή τη χρονική πλημμύρα. Μια πλημμύρα που κατέκτησε τον Δήμο, όλο τον Δήμο, σε όλο τον Φάρο και σε όλη την έκταση. Μια τραγική βραδιά. Υπάρχουν ακόμα αυτοί οι πέντε άνθρωποι και εκφράζουν τη βαθιά μου θλίψη και λύπη σε όλους τους συγγενείς τους και τον σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα ξέρω επίσης τον ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσους και την ίδια βραδιά και την επόμενη μέρα ξεπέρασαν τον εαυτό τους και βοήθησαν τον αποκαταστήσουν στο βαθμό που αποκαταστήσουμε σήμερα τους όλους οι λάθος. Η ανθρώπινη ζωή πρέπει από κάθε από πέντε ανθρώπων δεν αποκαθιστά και δεν αποζημιώνει και κανένα τρόπο. Κάθε περίπτωση θα ξεχωριστεί και θα ήταν ευχής έβαλες να αποφύγει αυτές τις απώλειες. Πήγα να συνομιλήσω στην αυτή και τίποτα από τα υπόλοιπα. Είμαστε σίγουροι ότι με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων θα τα κάνουμε καλύτερα από το πιστεύω εγώ. Έχουμε μπροστά μας όλο τον χρόνο και τις πηγές να εμπλουτίσουμε και τις περιουσίες των ανθρώπων που τις έκανε σε μια ώρα πια. Και όλα έχουν να γίνουν καλύτερα και η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη σε μια δύσκολη συνέχεια για όλους. Τα καιρικά φαινόμενα έχουν αλλάξει. Τα δεδομένα πλέον είναι διαφορετικά. Βλέπετε ότι πλήττεται όλη η χώρα. Πρέπει να δούμε τα νέα δεδομένα σε αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε και το μεγαλύτερο βαθμό που μας συμβεί για το πράγμα, αυτό που συνέβη ήταν πρωτόγνωρο. Σύν το γεγονός ότι κάποια πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει, τα οποία δεν έγιναν, πιθανόν να μείωναν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά είναι κοινή παραδοχή όλων ότι αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Όπως δεν βρίσκουμε από τους επιστήμονες που έπεσαν στην περιοχή, είναι το ποιός αγώνα. Απλά θα σας πω ότι εκείνη η βραδιά και πριν πιστεύω ότι θα έρθει η βροχή, αλλά όχι από το βαθμό, γιατί κανείς δεν μας είχε ενημερώσει για τα δεδομένα. Απλά είχα ένα προβληματισμό και τον εξέφρασα μέσα από μια ανακοίνωση, καθώς επίσης και με κάποιους τοπικούς προέδρους, όπως την Ελευθερία και των Μαθητικών και των Υπολείπων και του Μίστου, που ενημέρωσα και τον σκοπόνο. Με τον πρόεδρο της Νοτιμιάς είμαστε σε διαρκή επικοινωνία ψή και η ώρα το βράδυ. Με τον πρόεδρο καθενών πήγε μια φωτιά στις 10 η ώρα το βράδυ, απλά τρίματα στο ιστορικό της βραδιάς. Τελείωσε η φωτιά και 10.30 ώρα κινήθηκα προς τα πολιτικά μας και πλάτε εδώ από τον κύριο Γιαννούτσο προκειμένου να προλάβω κάποια πράγματα που πρόκειται να είναι τη στιγμή. Ενημέρωσα τον πρόεδρο της Ορκικής Κοινότητας, τον κύριο Μπίκα. Στις 1 η ώρα ενημέρωσα τον κύριο Κουροχέρη, γιατί ήταν Σάββατο και ο τόπος πήγε στην παραλία των πολιτικών. Και ειλικρινά έπρεπε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τους απομακρύνουμε με το λιγότερο δυνατό πρόκειτο. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ενημερώθηκε η πυροσβεστική, είχε ενημερωθεί η έγκαιρα και ξεκίνησε τη διασώση. Και στη συνέχεια, στις 2.30 ώρα, πήγαμε τον κύριο Περιφερειά, τον κύριο Μιλάτη. Κάναμε ένα μόνο ανθρώπινο με τον Πρωτοδεσπότη, το οποίο είχε ψηφιακή επικοινωνία, να φτάσουμε στο σημείο, είχε μια αδύνατη προσέγγιση από δύο σημεία για τον Πρωτοδεσπότη και στη συνέχεια προέκυψε ο πρόεδρος του πλανού. Στα πολιτικά υπήρχαν ο Αντρέας και ο Δημήτρης και τα υπόλοιπα παιδιά, έγινε μια προσπάθεια
Και το πόνο των μεγαλύτερων λόγων είναι αυτό που δεν είχαν σπίτι να μείνουν. Εμείς λοιπόν, όλους αυτούς τους ανθρώπους έχουμε το χρέος να τους βοηθήσουμε σε όλα τα επίπεδα και σε αυτό το επίπεδο το οποίο αναφέρεται και η εισήγηση με τα δεδομένα τα οποία έχουμε πάρει ως εισήγηση, θεωρούμε ότι αυτές οι αδικίες, έστω αυτές οι ανάσες οικονομικές, πρέπει να δοθούν σε όλους ανεξαρτήτως και να προσυμπληρωθούν οι άνθρωποι, γιατί φράγμα ότι υπάρχουν και αδικίες με αυτή τη διαδικασία, θα σταθούν όσο πετά. Εμείς θα έχουμε θέλουμε να σταθούμε σε κάποια πράγματα που έκανε ο Δήμος πριν, προς ώστε να έχετε μια σαφή ενημέρωση για τα δεδομένα τα οποία είχαμε βάλει. Ο Δήμος, να ξέρετε, μετά τις φωτιές και τις κλιμμένες και τις φωτιές που έγιψαν από το 2018 και το 2019, είχε κάνει μια τεράστια προσπάθεια γιατί έπρεπε και διέπρεπε το κίνδυνο σε συνεργασία τους ώστε να γίνουν εργασίες στο βουνό και στα καμένα. Είχε λοιπόν στις 18 μετά τη φωτιά το 2019, καταρχήν είχε κάνει ένα έργο στην περιφέρεια τον 6ο μήνα, το οποίο αφορά τον καθαρισμό των ποταμών. Να ξέρετε την απόλυτη αρμοδιότητα και την ευθύνη και την αστυνόμευση για τα ποτάμια, αυτή ανταποκρίθηκε άμεσα στο έτοιμά μας. Τον λόγο που ανέκτο μήνα του 2019, του 20, είχε κάνει έτοιμα για καταρρισμό των ποταμών. Το ίδιο πράγμα είχε κάνει το 2019. Η περιφέρεια και δεν είναι προλάβει το 2019, αλλά είμαστε όλοι προσπαθούμε και αν αυτές οι δουλειές δεν αντιμετωπίζονται, ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε από τους συνεργάτες, ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν έχουν συνεργασία των φορέων που βάζουν πάντα πλάτη για να προσπαθήσουν για τον καλύτερο. Δεν θα κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που οι πρόεδροι του ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί πρέπει να ήταν από την πρώτη στιγμή του συμβάντος στα γεγονότα και κοντά στους πολίτες και για όποια παράκληψη καλούν και ειδικότερα τώρα που η περιοχή έχει αποκλειστεί από το βάση και τα φαινόμενα των κλιμάκων
πλήρων αναμένεται το εγώτερο. Επιπροσθέτως, ένα φυσικό περιβάλλον δημιουργείται από την δημιουργία του πράγματος που θα συμβάλλει στην έλευση τα λοιπά, ενισχύοντας το πληθυντικό αναπτυξιακές υποσύστημα του πλήρου. Επίσης, στις 3 Σεπτεμβρίου, επειδή πήγαν πολλά ζητήματα για χώρα του καταρρισμού Μεσάπιου, να ξέρετε ότι η περιφέρεια δεν καθαρίζει μόνο το Μεσάπιο, καθαρίζει το Λίλα που έσπασε με την ηγέτη της περιφέρειας, καθαρίζει το ποτάμι των πολιτικών μέσα στον οικισμό και πάνω από τον οικισμό, που πριν επειδή δεν μας άφηνε να πούμε δεν είχε καταρριστεί, κάτω όμως είχε καταρριστεί με όποιον θα το έκανε. Και συστήσουμε να κάνει εγγραφή συνεργασία πάντα με την περιφέρεια και 4-4 περιφέρεια έχει σε 5 σημεία μηχανήματα έργο μεγάλα και 15 ποντιά για κουμπάκους των παρτών. Επίσης, όπως σας είπα, 7-6 του μήνα υπήρχε δελτίο τύπου από Δήμο για με τον αγγελικά φαινόμενο. Όπως και ένα δελτίο τύπου υπήρχε και τις προηγούμενες μέρες, μπορεί να πείτε ότι κάποιοι ήταν υπερβολή των σχολείων, αλλά εμείς δεν ξέραμε το φαινόμενο πώς θα εξελιχθεί και αυτός είναι ο λόγος που θα κλείσαμε την Παρασκευή. Είχα κοινωνία με τον κύριο Παλιπερινέα, κάποια στιγμή σε 6 ώρα το απόγευμα, το κουβεντιάσαμε πράγματι, δεν μπορούσα μετά να κάνουμε ένα αναστολή γιατί δεν είπαμε ότι το φαινόμενο φέρνει από εμάς. Απλά χρεώσαμε μια μέρα την υπερβολή των σχολείων. Γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα από αυτά τα σχολεία που δεν έχουν περιοχή μας και δεν τα έχουν δει. Η επόμενη μέρα λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που αφορά τις αποζημιώσεις και αφορά όλους τους κατοίκους, καταρχήν το ψήφισμα που θα κάνουμε στις 13 έχει την πρόταση στήρο το ίδιο που έχει νομίζω, έτσι. Η πρόταση είναι αυτή η οποία είναι η εισήγηση, την οποία είναι το διαβάσει. Συμφωνούμε σε όλα σε μια υπέστη εκτροπή αγώνα με την οποία συμπορευόμαστε για την καταστροφή και τα κοινά που μας έχει βρει. Έχουμε κάνει ένα ψήφισμα το οποίο ας θέλουμε να προσθέτει η μετά κοινωνία να βάλει κάποιες μηνυτές, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το ψήφισμα στα δύο επιγραμματικά και θα σου πω ακριβώς τι έγινε με τις αποζημιώσεις και μετά από τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο να σου πει ειδικότερα ζητήματα. Να ξέρετε ότι το πράγμα από την πρώτη πέρα με τον κύριο Περιφερειάρχη το τρέχουμε και προσπαθούμε. Το φράγμα στην περιοχή της προηγούμενης κυβέρνησης δεν υπήρχε. Και το φράγμα, εμείς επειδή είχαν γίνει τα χρηματοδοτικά το 2017, επειδή ήταν 33 εκατομμύριων, δεν μπορούμε να το κάνουμε μήνυμα. Και κάτι άλλο, τα περιβαλλοντικά άλλαξαν συνεχώς λόγω της φωτιάς του 18 στην περιοχή και της φωτιάς του 19. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα πρέπει να έχουν αλλάξει. Ζητάμε λοιπόν, σας λέω το ψήφισμα και μετά θα σας πω τι έχει γίνει. Επαναφορά μελέτης κατασκευής φράγματος, έλεγχο για πολιτικό καθαρισμό του ποταμιού, κάτι που γίνεται, εγκατάσταση των ποτεμάτων στις χαμένες περιοχές και συγκράτηση των αγωγή, καθαρισμό του οδικού δικτύου, να υλοποιηθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα τεχνητικά. Άρα αυτή την επόμενη μέρα, για να μπορέσουμε να το δούμε και μετά θα σου πω τις σηματοδοτήσεις οι οποίες έγιναν, να δοθεί μηνιαίο επίδομα, όπως ακριβώς είναι η εισήγηση, οι ηγέτες, κανείς εργαζόμενος να πηγαίνει στην δουλειά του, συμφωνούμε απόλυτα και εμείς το προτείνουμε. Και πάω από το χρόνο των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ηγέτες περιοχής κλπ. Θέλω να σας αναφέρω όμως ότι στην κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει προγραμματισμοί έργων και θα κλείσω με τα τελευταία για να μην προλάβουμε σε κουράζω. Έχουν γίνει προγραμματισμός έργων σε όλο το Δήμο με τεχνικά δελτία και από το Δήμο που μαζευτήθηκε, τα οποία χρηματοδοτούνται το 1,5 εκατομμύριο από το υποδομό, τα 5.200 τα έχει στήσει η περιφέρεια από την ΔΟΕ και έχει προγραμματίσει ένα περίπου 30 εκατομμυρίων, τα οποία ξέρω και ο κ. Περιφερειάρχης και ο κ. Περιφερειάρχης και οι υπόλοιποι ότι είναι αναγκαία να γίνουν για να μπορούμε να έχουμε ελπίδα ότι θα μας συμβεί. Να μην σου πούμε την αγωνία που θα πει την επόμενη μέρα στο σπίτι μας νερό.
το οποίο με 25 συνεργέτες στον Δήμο και κατέγραψε έγκαιρα τις ζημιές, για τους υπόλοιπους υπάρχει ένα διαδικαστικό θέμα. Δυστυχώς χρειάζεται αυτή η αντιπαραγωγή των στοιχείων με το Ε1 και το Ε9. Γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση. Υπάρχουν επίσης κάποια ζητήματα που αφορούν φορολογικά πράγματα, δηλαδή που υπάρχουν και εκκλησιών μας. Και αυτός είναι ο λόγος που είναι μια αναγκαία αντιπαραγωγή των στοιχείων, γιατί υπάρχει ένταλμα και κάποιοι υπογράφουν αυτό το ένταλμα. Μακάρι να θέλουμε να υπάρχει μια οριζόντια αποζημίωση που το σώσει, γιατί πράγματι όλα τα σπίτια που πηγαίνει και πράγματι καλό θα ήταν να μην κοιτάζουμε τις ιδιοκτησίες αλλά τις κατοικίες που χάθηκαν που πράγματι έχουν υποστηθεί λάθος. Για το Δήμο μας θέλω να σας πω ότι είχαν 1.623 αιτήσεις που αφορούν και πρώτες κατοικίες και δευτερεύουσες κατοικίες, αφορά τα 600 ευρώ, καθώς επίσης και τις αποθήκες και τα νομοθετικούς χώρους. Στα πολιτικά είναι 494 αιτήσεις, από την καστήρα 189, από τα ψαχνά 707 και από τις τυπές κοινότητες 233. Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί το 75% περίπου των αιτήσεων. Από αυτές, οι 318 είναι δευτερεύουσες κατοικίες, οι 286 είναι από την κόρη και η υπόγεια, και τα 254 έχει πάρει και έκκληση πληρωμής και έχουν καταπληθεί σε 254 δικτυόπους στα 300 ευρώ. Εκκρεμούν 260 αιτήσεις με αυτοψία, είτε έλεγχο στον διοικητή των δικαιολογητικών, καθώς επίσης και ο βαθμός των σημείων. Για αυτά υπάρχει χρηματοδότηση 300.000 ευρώ και μέχρι τώρα έχουν δοθεί γύρω σε 160.000 περίπου. Τα υπόλοιπα θα το πω στους υπόλοιπους δικαιούχους, 290 αιτήσεις όπως είπα πριν. Και αυτά που θα συντηρούν με την αποζημίωση από 0 έως 6.000 ευρώ των οικοσκευών. Αυτά είναι αρμοδιότητα του Δήμου και η διαδικασία, γιατί ήδη έχουν γίνει αυτοψίες, θα γίνουν πολύ γρηγορότερα οι αποζημιώσεις των οικοσκευών, από ό,τι έχω τη διαβεβαίωση, ένα διάστημα περίπου 15-20 ημερών από τώρα που τελειώσουν με τα 600 ευρώ. Χρηματοδότηση, όποια χρηματοδότηση τηθεί, το Υπουργείο Ιστορικών είναι υποχρεωμένο και θα την δώσει, είναι εγγραφή ο Υπουργός. Να ξέρετε ότι στην Καστέρα κυρίως το 95% περίπου είναι τακτοποιημένο. Εκκρεμούν άλλες περίπου, όπως σας είπα, γύρω στο 10% αυτοψίες σε διάφορα σημεία, όπως είναι κυρίως περιβάλλον της χώρας κτλ. Να ξέρετε τα συνεργεία που είπε τα τρία δεν μπορούσαν να παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με την ίδια ταχύτητα που ανταποκρίνεται το υποδρομό. Για οποιαδήποτε αδικία υπάρχει πάντα και η αυτοψία του υποδομών που μπορούμε να κάνουμε άμεσα την παραγωγή των στοιχείων και θα προσφροντίσουμε να μην αδικηθεί κανένας πολίτης, αρκεί να μπορέσουμε να υπάρχει αυτή η εναρμόνιση των στοιχείων, κυρίως το Ε1 και το Ε9. Και κάποιες διορθώσεις που έγιναν από τα άλλα λάθη στη σύνταξη αυτών των δηλώσεων. Για το 5.000 θα σας ενημερώσω και κύριο Περιφερειάρχης και για τους 8.000. Εγώ θα πω απλά ότι καθημερινά μένουν χρήματα, να ξέρετε. Μέχρι αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας έχουν κουφτεί περίπου σε 150 δικαιούχους στο Δήμο μας. Έχουν αποσυμπληρωθεί επίσης 7 επαγγελματικοί χώροι. Εκεί ζητήσαμε σήμερα από τον αρμόδιο υποσχέτη της περιφέρειας να ενημερώσει να επισκεφτούν οι διαδικασίες. Ήταν ο κύριος Κόμπος, αλλά προέκυψε και το πρόβλημα της καρδίτσας. Και επειδή υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες με κάποιες αυτοψίες από το υποδομό, γύρω στους 50, ήταν άνθρωποι στην Αγία, αλλά όλοι έχουν πάει στην καρδίτσα και στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας. Και θα υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά να ξέρετε ότι το υποδομικό θα πει ο κύριος Δημητριάς, αποσημειώνει και με φωτογραφία και με αυτοψία της περιοχής. Απλά χρειάζεται προσοχή, γιατί αποσημειώνει και η υπόγεια και ο υποδομικός χώρος που είναι σωματωμένα με την κατοικία και
μια προσοχή να μην είμαστε κάποιοι και δώσουμε κάποια καθεμένα στοιχεία, όχι εσκεμμένα από λάθος, για να υπάρχει τίποτα για να επιστραφεί τέσσερις φορές το 5.000. Καλό θα είναι, αν υπάρχει κάποιο λάθος στην αίτηση, η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα, το οικοδομών ενημερώνει τηλεφωνικά και με mail τον δικαιούχο και επίσης γίνεται νέα αίτηση. Δεν διορθώνει και προηγούμενη. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, γιατί δεν θα το πω για το στεγαστικό και την αστική συνομή, που ενημερωθήκαμε σήμερα το περιφέρειο και οι δύο τιμή και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, που υπάρχει μια χρηματοδότηση του 60% στην πέρα κοινά του κ. Περιφερειάρχη και 40% δάνειο άμα θέλετε. Άμα θέλετε. Να μην σας κουράσω, να ξεχάσω κάτι. Θα επανέλθω, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Θα επανέλθω, να ξέρετε ότι τα θετικά δελτία αφορούν όλες τις τοπικές κοινότητες που έχουμε υπό στην πλάβη, σε όλο το Δήμο. Τα θετικά δελτία δεν έχουν ζητήσει ο Δήμος, καθώς επίσης και από την περιφέρεια αφορούν και ένα σκαφό που ξέχασα, είναι το νερό. Πρέπει να χάσω και τι ΔΕΗ, γιατί πράγματι έκανε τεράστια και τεράστια προσπάθεια για να αποκαταστήσει τις πλάβες. Νερό στα πλάβια και στην Καστέλα, γιατί κάποιοι θα πούν ότι δεν μπορούν να βρουν τίποτα από τα νερά. Τις λάσπες θα να καθαρίσουμε και στην Καστέλα και στα μισά ψάχνει στο εφέτα των τζαρνών. Μπήκε νερό από το σουκυρό, το οποίο πράγματι δεν ήταν πόσο να κάνουμε κάτι σχετική ανακοίνωση, αλλά το κάνουμε για να την ταιριάσουμε τον κόσμο. Έτσι. Το κάνουμε γιατί ο κόσμος υπέφερε από τις λάσπες και προσπαθούσαμε με άλλους τρόπους και με 10 παιδιά που ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Σαββατοκύριακου Καστέλα Πολιτικών να καθαρίσουμε τις λάσπες τα οποία έχουν στο σπίτι. Αυτό ήταν ο λόγος. Στα ψαρά δόθηκε την τρίτη μέρα νερό. Στα πολιτικά, νομίζω, στα μισά πολιτικά, όχι, στα ψαρά δόθηκε την τρίτη, ενώ και την δέκατη μέρα δόθηκε νερό από την Καταμόδρα, από τις περιοχές που υδρευόμασταν. Μπήκε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία συμπτωματικά είχαμε την τύχη να δουλεύει στην περιοχή για να τα ξαναδοκείτε, γιατί είχαμε και πρόβλημα προμήθεια αρσενικών. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια γιατί πήγαινα στο ποτάμι, που ήταν τα δύο με αέρια, δεν μπορούσαν να αποκατασταθώ. Και με το που καταφέραμε και πήγα στο ποτάμι πνευρικά για να μπορέσουμε να δουλεύουμε την κούλια, γιατί το ποτάμι είχε ξεκινήσει στο ένα σημείο ιδιαίτερα. Έγινε μια προσπάθεια και την τρίτη, δηλαδή τις 17, αν θυμάμαι καλά, όχι 17, 16 περίπου μήνα, την επόμενη μέρα της Παναγίας, ή την μετεπόμενη, δόθηκε νερό και στο κέντρο γιατί στην Καστέλα. Στη συνέχεια έγινε η υπογειοποίηση του δικτύου και στις δύο μεριές που περνάει μέσα από το παραποτάμιο, το που ενταγόμαστε είναι, τόσο ώστε πλέον να μην έχουν προβλήματα. Έγιναν παρεμβάσεις σε 7 σημεία, καθόλου το μήκος από την Καταμόδρα μέχρι την περιοχή, στα Χάνια που υπάρχει την Εξαμενή για την παρκούση σκοπή το δίκτυο, στο Δήμο τα Ριάκια παιδιά είναι από τα μία. Για όποιον το έχει συνειδητοποιήσει και για όποιον θέλει να κάνει την δική. Λοιπόν, η εικόνα και η αποτύπωση δεν είναι μόνο των επιστημόνων, αλλά και τα μάτια του καθενός από εμάς μπορεί να καταγράψουν τις κινήσεις που έχουν γίνει. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ τώρα προέρχεται από τον Δεσπότη. Στο Κοντοδεσπότη γίνεται προμήθεια με υδροφόρες. Με υδροφόρες από πόσιμες σκιοδρύσεις, με αλουμινένιο βιντείο μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος νομίζω ότι είναι ο πρόεδρος του Ιωάννου Αντιδήμαρχου και έχει ενημερωθεί με αυτό το νερό δεν είναι πόσιμο. Έχει καταστραφεί το δίκτυο σε 1,5 χιλιόμετρο περίπου. Έχει καταστραφεί το δίκτυο και από το μοναστήρι εκεί που κάνει το Μαρτυμάκι, το οποίο Μαρτυμάκι είναι ο πρώτος που διαστήνει την περιοχή που πάει το δίκτυο από την Άσπα του Κώστα μέχρι το Σοβιό, κατασκήνωση, έχει καταστραφεί όλο μέσα στην ποτάμι, δουλεύουν δύο σκαπτικά μηχανήματα και θα ρίξουν 1,5 χιλιόμετρο δίκτυο νερού περίπου. Έχει γίνει προμήθεια και του δικτύου τέλος πάντων που απαιτείται της σωλήνωσης και αν δουλεύουν περιοδός, πιστεύω στο επόμενο διάστημα από τις άλλες μέρες έχω τη διαβεβαίωση να καταστάθει αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σίγουρα η επόμενη μέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι εδώ μας
Εμείς πήραμε μια απόφαση μέσα στην Επιτροπή με σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήμου με την παρατήρηση ότι πρέπει να βρουν μέσα και το μαντάκια, γιατί η κατάσταση θα ισχυθεί και μελετήσει.